πρόσωπα και με σφραγίδα την υποψηφιότητα του γραμματέα του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη, η Ελιά ξεκινά το πολιτικό της ταξίδι στη μάχη των ευρωεκλογών. Πολλοί δηλώνουν ότι ανήκουν στο χώρο ανάμεσα στη συντηρητική παράταξη και την κομμουνιστική αριστερά. Αλλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είναι ίδιο να διεκδικείς την καταγραφή σου ως ένα αντισυμβατικό και συμπαθητικό σχήμα που λέει τις απόψεις του χωρίς να εξειδικεύει και χωρίς να ενοχλεί, και το ίδιο να κουβαλάς στη πλάτη σου το βάρος της διαχείρισης της κρίσης. Μεταξύ των υποψηφίων ευρωβουλευτών ξεχωρίζουν ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Σιλβάνα Ράπτη, η Εύα Καηλή, η Κατερίνα Μπατζελή, ο Παντελής Καψής, ο Πασχάλης Αγανίδης από τη γενιά των 700 ευρώ, ο καθηγητής Παναγιώτης Ιωακιμίδης και ο συγγραφέας Θανάσης Χειμωνάς. Μας λένε, ενωθήκατε εσείς του Πασόκ και αυτό είναι κάτι καινούριο. Τους απαντάμε, δεν κρύβουμε ότι ενωθήκαμε εμείς που έχουμε διαδρομή στο Πασόκ και είναι τιμή μας αυτό. Αλλά δίνουμε χώρο. Η ένωσή μας δίνει χώρο. Παρόν στην εκδήλωση ήταν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υποστηρίζοντας το ευρωψηφοδέλτιο της Ελιάς παρά τις αρχικές του επιφυλάξεις. Θέλουμε μια Ευρώπη όπου θα λέμε καλημέρα μεταξύ μας και όχι καλοκουράγιο. Το 90% των στελεχών του ευρωψηφοδελτίου θέτουν για πρώτη φορά υποψηφιότητα και το 30% είναι μέχρι 40 ετών. Μήνυμα Ειρήνης.